Είναι αποφασισμένη να το εφαρμόσει. Η Ελλάδα χρειάζεται βαθιές και γρήγορες μεταρρυθμίσεις. Μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα για όλες τις πτυχές του μεταρρυθμιστικού αυτού προγράμματος και ξεκινήσαμε μια συζήτηση που είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί αφορά την διαδικασία με την οποία θα γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικές οι συζητήσεις στο Brussels Group, στα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα, με στόχο την όσο γίνεται πιο γρήγορη ολοκλήρωση των συνομιλιών, έτσι ώστε η Ελλάδα να βγει από τη φάση των διαπραγματεύσεων και να μπει στη φάση της δημιουργίας. Είμαστε μια χώρα που συμμετείχε στο Bretton Woods. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη η Ελλάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και οι συζητήσεις αυτού του είδους, τα ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικά. Ιδίως όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελεί έναν από τους συμμετέχοντες στην προσπάθεια που κάνουμε τόσο στο Eurogroup όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, ώστε να ξεπεράσει η Ελλάδα την κρίση και ο λαός μας να βρει τη θέση που του αξίζει μέσα στην οικογένεια της Ευρώπης. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο διηγητές. Ποιο είναι το κλίμα που αντιμετωπίσατε από την κυρία Λαγκάρντ? Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, το είπα. Μάλιστα.